Τρομερό παιχνίδι στη Σούδα, Τετάρτη το μεσημέρι. Πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Χανίων. Ο Άρης Σούδας υποδέχτηκε την δόξα και ένα φοβερό φάουλ από πλάγια θέση από τον Στρατουδάκη στο δεύτερο μόλις λεπτό. Δίνει το προβάδισμα στον Άρης Σούδας με 1-0. Ένας Άρης Σούδας ο οποίος πέρυσι εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας είχε παίξει και στον τελικό του κυπέλου Χανίων, όπου ιτήθηκε όμως τότε από τον Άρη Βουκολιών στην παράταση και πλέον διεκδικεί απέναντι στην δόξα την πρόκριση στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Το 1-0 λοιπόν με το Στρατουδάκη στο δεύτερο λεπτό. Εδώ η βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Άρη Σούδας. Πέναλτι, κερδίζει η δόξα. Ανατροπή του Καβρουλάκη από τον Σαρτζετάκη. Μάλιστα ο διαιτής Γιαννουλάκης δεν διστάζει να βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Άρη Σούδας και έτσι ο Άρης μένει με 10 ποδοσφαιριστές. Σωστή απόφαση από τον διαιτή. Ο Περάκης εκτελεί το πέναλτι και η δόξα ισοφαρίζει πολύ γρήγορα, λίγο πριν το τέλος δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου, στο 35-1-1 και δίνει βέβαια νέα τροπή στο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες για το κύπελο Χανίων είναι νοκάουτ. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση και δει για την τελική φάση από αυτήν εδώ την αναμέτρηση. Άρης Σούδας δόξα λοιπόν 1-1 στο 35. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι με την ομάδα του Άρης Σούδας πάντως να είναι καλύτερη. Εδώ το φάουλ από τον Χατζηγιάννη, μια πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη κεφαλιά από τον Κλωθάκη, μπάλα στα δίχτυα, 2-1 για τον Άρης Σούδας στο 54 με τον Κλωθάκη να στέφεται σκόρερ. Πήρε την ασίστ κεφαλιά του Χατζηγιάννη και σκόραρε το 2-1 λοιπόν για τους γηπεδούχους που ξαναπήραν το προβάδισμα στο σκορ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οι πρωταθλητές της πρώτης κατηγορίας Χανίων την περσινή αγωνιστική περίοδο και φυσικά φέτος διεκδικούν εκ νέου τον τίτλο. Για να φτάσουμε στο 61ο λεπτό, εδώ ένα γέμισμα προς την περιοχή της Δόξης, μια παλιά καλύτερα προς την περιοχή της Δόξης, αδράνεια από τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων και ο Παπαθανασίου, δεινός σκόρερ, θα το εκμεταλλευτεί και θα πλασάρει για να κάνει το 3-1. Ένα γκολ το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε την πρόκριση για την ομάδα του Άρη Σούδας. Εδώ ξανά η φάση με τον Παπαθανασίου να μπαίνει ανάμεσα στους δύο αμυντικούς και να ευστοχεί να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Δόξας, τον Χριστουλάκη, κάνοντας το 3-1 για τον Άρη Σούδας. Ωστόσο η Δόξα θα το παλέψει στην συνέχεια και θα προσπαθήσει να φτάσει καταρχάς στην μείωση του σκορ, κάτι που θα το πετύχει. Στο 73ο λεπτό, εδώ Καβρουλάκης πλασάρει ιδανικά τον τερματοφύλακα του Άρη Σούδας και η μπάλα τελικά θα καταλήξει στα δίκτυα για να μειώσει ο Καβρουλάκης σε αυτήν την φάση σε 3-2 για την Δόξα, η οποία είχε περίπου 20 λεπτά μπροστά της για να επιδιώξει να φτάσει ακόμα και στο 3-3 και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση και θα χάσει καταπληκτική ευκαιρία η Δόξα στο 89 για να κάνει το 3-3. Η μπάλα θα φτάσει στον Καβρουλάκη, ο οποίος θα πιάσει ένα σουτ κάπου κοντρά, η μπάλα αλλάζει πορεία και κοιτάξτε, καταλήγει ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι του ράντος του Άρη Σούδας. Παραμένει το 3-2 και ο Άρη Σούδας θα παίξει στον τελικό της 17ης Φεβρουαρίου.